Εφτά ουρανοί, εφτά και συνεβάλλητες περάσανε κλεφτά. Πατάγανε στις μύτες ποιος έρωτας περνά. Απ' το παραθυρό μου εσύ σου τελικά το άλλο το μισό μου. Εφτά ουρανοί, εφτά και συνεφάλιτες με δύσαν στα νυχτά. Μου κλέψαν τις αίτες, δεν είχα οπλιστεί. Για τέτοια καταιγίδα με βρήκε η χαραυγή. Με λιώμα την ασπίδα θα κάνω πάλι το ίδιο λάθος, με το ίδιο πάθος. Καημένη λογική, καημένα δέντρα του κόσμου η σέντρα. Τον έρωτα το βάζει φυλακή. Εφτά. Θα σε πάρω εγώ σχολείο και θα έρθει η μαμά να σε πιάσει μετά. Εντάξει? Γιατί? Επειδή πρέπει να πάει σπίτι σου. Θέλεις η μαμά σου. Θέλω να μην τους αφήκεις να με πιάσουν. Σε παρακαλώ. Γιατί αγάπη μου? Χριστέ μου. Πού είμαι? Εγώ δεν υπογράφω τίποτε. Να σου υπογράψει κάποιος που ανέχεται να του φέρνεις χρειάστηκα. Καρέμι, σας φέρω άμα τρίνει νερό. Γιατί φοάσε με πως πάθω κάτι? Είναι λογικό, είσαι αναστατωμένη. Λοιπόν, εσύ φύγε από τη μέση. Εμέ τη φάνη που έχω να μιλήσω. Πιάσες μου τα πάντα. Τα πάντα, γονιούς, άντρα, μωρό. Έκανα μια πολλά σωστή σκέψη. Όπως? Λοιπόν, θα πουλήσω το μερίδιο μου τη σχολή σου να φύγω. Να φύγω από κάπου μακριά. Α, να πουλήσεις έναν μεγάλο μέρος, ένα μεγάλο κομμάτι του εαυτού σου, μόνο και μόνο για να μην αναγκαστείς να πάρεις μια απόφαση. Σοφό. Πρόσεξε πολύ καλά. Εάν με μετέδωσες στο θάνατο, ορκίζομαι ότι θα σε σκοτώσω με εταιρεία μου τα χέρια πριν την ώρα σου. Ακούσες? Ψάχνουμε τον κύριο Στέφανο Μορφίδη. Είναι μέσα? Όχι, ο Στέφανος λείπει. Τι το θέλετε? Έχουμε ένταλμα να ψάξουμε το σπίτι. Θέλω να με βοηθήσεις να μάθω ποιος είναι ο Φώτης. Ποιος είναι πραγματικά τους άνθρωπος. Για τη ζωή του, το παρελθόν του, τα πάντα. Ο λόγος? Νομίζω ότι κάτι μου κρύφει. Έλα, θέλω να σου δείξω ένα πράγμα που ήβρα. Πρέπει να το δώκω της γυναίκας που το έχασε. Κίνης της γυναίκας που γέννησε τα δίδυμα. Λοιπόν, το σχέδιό μας θα εκτοξευθεί. Ευρέθηκε χρηματοδότης. Εντάξει, εντάξει, να μου τα πεις μετά, γιατί τώρα εμέσα ενίσουμε τον αδερφό της. Παρακαλώ, αδέφιες! Ζωή. Δεν θα μπορούσα να λείπω. Δεν θα το συγχωρούσα ποτέ του εαυτού μου. Πρέπει να φάεις για να πεις τα παυσίγωνα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Ιωάννα. Ευχαριστώ για όλα. Δεν χρειάζεται. Είσαι παπάς μου. Είσαι καλύτερα? Είμαι εντάξει, Άννα. Κρυώνω λίγο, αλλά είμαι εντάξει. Μπορείς να μου πεις πώς ευρέθηκες εδώ μέσα τον το χάλι? Έμπλεξα.
Ναι, δεν τον υποψιάζομαι το. Τι έγινε όμως? Είχα να παραδώσω ένα πακέτο. Ναι, σταμάτησε, α. Έπαθε τόσα ακόμα να κατώνεσαι σε παρανομίες. Τον τη φορά είχα μαστιστημένη. Έπεσε ένα άγριο ξύλο, Ιωάννα. Εγώ είμαι χτυπημένος και κατάφερα και φιάτωσα. Ήρθε σπίτι μας η αστυνομία. Είχαν ένταλμα να το ψάξουν. Ω, δεν τα πιστεύω. Έφερα σας και σας εμπελάες. Ναι, όπως πάντα. Ιωάννα. Άιστο, παπά. Με μίλας να κουράζεσαι. Ιωάννα, σε παρακαλώ. Με πεις σε κανένα ότι με δαμε. Είσαι χτυπημένος. Πρέπει να κάνεις μπάνιο, μπορεί να χρειαστεί να πιεις αντιβίωση, να πάρεις φάρμακα. Πρέπει να αλλάξεις τους επιδέσμους σου. Ποιος είναι να τα κάνει τούτα, δεν πάει νοσοκομείο? Θα κάνεις εσύ όσα μπορείς, Ιωάννα. Εγώ προς το παρόν πρέπει να μείνω δαμε. Αλλά σε παρακαλώ, υποσχέθημαι ότι δεν θα πεις σε κανέναν τίποτε. Ιωάννα. Ιωάννα, μιλώ σου. Καλά. Ναι, μαμά. Ιωάννα, πού είσαι? Ήρθα σε έναν κατάστημα να πιάσω κάτι πράγματα. Τι λαλείς, ρε, Ιωάννα. Εν ώρα τώρα να γυρίζεις στα καταστήματα, ο αδερφός σου είναι στο νοσοκομείο. Θέλησε. Εντάξει, μην εκνευρίζεσαι. Πώς να μην εκνευρίζομαι, Ιωάννα. Ο αδερφός σου είναι να κάνει μια τόσο σημαντική επέμβαση και εσύ γυρίζεις. Έρχομαι. Πρέπει να φύγω. Ο Ιάκωβος είναι έτοιμος για την επέμβαση. Να ξανάρθω όμως. Ναι, Ιωάννα, πάει στο καλό, στο καλό. Και να προσευχηθώ. Παρία μου, ένα φυρτό. Εμείς να μπορούμε να πούμε, ρε. Τόσα πράγματα αξιάνητα. Επήραζε να αξιάσει και το δρόμο για την αστυνομία να πνάσουμε. Σπύρο, ναι, για τον που να φυρτώ. Έχεις πίεση? Α, νομίζω επηρέασε στα άσχημα του Αλτσχάιμερ της. Τέλειωνε, ρε. Λάλε να δούμε, να που θέλεις. Τούτον το μονόγραμμα. Γίνεις της γενέκας. Πού σου στετε? Εν το ίδιο με εκείνον που έχει η θκιά μου και η φιλενάδα της. Είσαι σίγουρος πως είναι τα ίδια? Απολύτως. Εκεί αυτόν που τα βορείτος δάμε. Έκαμε τους τα δώρουν ο άντρας της. Έκαμε τους που έναν, γιατί τα φιλενάδες. Μου είπες, δάσκαλε, εν αρκέψουμε μάθημα, ο ξαναπάω. Ο Χριστός, μα πού είναι που βοσκεί? Στη Λιακάδα. Κι είναι η γενέκα που τα δίδυμα, ένα το γυρεύκει το κόσμημά της. Έναν ντροπή να το κρατώ. Να με πάρετε να της το δώκω? Μα τούτη η ιστορία με τα δίδυμα ήταν πονέ. Θα σας πω αμέσως. Λοιπόν, εδώ γράφεις και ονόματα. Φέρε δά, κορίνα. Απούν τα κορέθρο, τίποτα. Αν θυμάστε καλά, κύριε Μάπουρα, εστάξετε πάνω κάτι σιρόπια. Ω, εν τα φκαλώ, έλα. Λοιπόν, θα σας πω. Το ένα είναι... Γαβ... Γαβ... Φέρ το δά. Ω, εν καλά πουλάσαι. Πουλαλή. Το ένα είναι... Γαβ... Και το άλλο είναι ένα μη μες στη μέση. Λοιπόν, έναν αέρα πιο κοντά να ήσασταν και θα με βάλατε σε σκέψεις. Διώξε τις κακές σκέψεις που το μυαλό σου, Σοφία μου. Προσπαθώ. Αφήνετε με. Μπορείς να κοιμάσαι ήσυχη. Έκαμα τα πάντα για να το ξεφορτωθώ. Ούτε με θαύμα ναι θα τον εδέχομουν πίσω. Ναι. Εν εγώ όμως που εκίνησα γίνει και ουρανό για να φύγει ο πρώτος. Μην το ξιάνεις. Προκαλείς με, ξέρεις το. Έχω κάτι να φοηθώ? Πολλά. Πάρα πολλά. Εκτός κι αν έπαθες αμνησία. Μίλα, Φώτη. Πες τα όλα μπροστά στη φιλεναδίτσα σου. Όχι, αν χρειάζεται. Θέλω να ακούσω τίποτε. Εξάλλου, αρκετή αναστάτωση να προκαλέσαμε σήμερα του Κυριάκου. Λοιπόν, εγώ φεύγω και καλή συνέχεια. Σ' ό,τι αλέτε ή κάμνετε. Λοιπόν, ακούω. Μαριάννα, μιλούμε για πολλά λεφτά. Έχω το στο χέρι μου το άτομο. Μιλούμε για ζήτημα ζωή και θανάτου. Πε μου, ποιος είναι, περί τίνος πρόκειται? Καμέλη, είναι υπομονή να μάθεις σύντομα. Απ'
Απλά για δικό μας καλό δεν μπορώ να αποκαλύψω ονόματα και καταστάσεις. Κάμε υπομονή. Λοιπόν, να σας αφήσω εγώ, ε. Γιατρέ μου, ένα λεπτό σε παρακαλώ. Θέλω να ξέρω αν είναι εντάξει με τις εξετάσεις του και αν είναι έτοιμος να κάνει τούτη την επέμβαση. Να μην ανησυχεί, Ζωή. Ο οργανισμός του είναι πολύ δυνατός και οι εξετάσεις του είναι όπως τις θέλουμε για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Απλώς να μην ξεχάσετε τους προαχειρητικούς κανόνες. Να είμαι εγώ, δαμέ. Και υπόσχομαι θα τον αφήσω να παραβεί κανέναν κανόνα. Ιάκωβε μου, θα τα πούμε πολύ σύντομα. Ναι, γιατρέ. Ζωή, γιατί δεν ήρθες πιο νωρίς? Τι έντουτον τώρα, περιεργία? Όχι, απλώς νομίζα πως ήταν να είσαι μαζί μου από την αρχή. Ιάκωβε μου, σημασία έχει ότι είδαμε τώρα. Ναι, απλώς. Ένεχει απλώς. Άκουσες τι είπε ο γιατρός. Θετική σκέψη. Είμαστε ευλογημένοι, έχουμε ο ένας τον άλλον. Ένεχει σημασία τι ώρα ήρθε η ζωή. Το θέμα είναι ότι είδαμε τώρα δίπλα σου. Και ούλα να πάνε καλά. Ναι. Ούλα να πάνε καλά. Ένα λεπτό. Ναι. Ναι, πού να είμαι. Δουλειά στο νοσοκομείο. Λοιπόν, Χαρή, τι με θέλεις? Έχω κάτι πολλά σημαντικό να σου προτείνω. Ωραία. Να το ακούσω. Σκέφτομαι πολλά σοβαρά να πουλήσω το μερίδιο μου της σχολής. Ο λόγος? Ας το πούμε προσωπική λόγη. Καλά, έχεις κάποιο πρόβλημα με κανέναν από εμάς? Όχι. Απλώς θέλω να αλλάξω πορεία στη ζωή μου. Να κατευθυνθώ κάπου αλλού. Ωραία, αλλά Χαρή, γιατί μου το λες εμένα το πράγμα? Είναι πριν να το συζητήσεις με τη Φάνη και τον Πέτρο. Απευθύνομαι σε σένα, διότι σκέφτηκα πως μπορεί να θέλεις να αγοράσεις το μερίδιο μου. Να αγοράσεις το μερίδιο σου? Διεκδικείς την σχολή, σωστά? Νομικά. Η σχολή δεν ανήκει σε κανέναν και ανήκει σε όλους μέχρι να αποφαθεί το δικαστήριο. Λάθος. Εγώ και ο Πέτρος έβαλαμε λεφτά σε τούτη σχολή. Οπότε αγοράσαμε νόμιμα το μερίδιο μας. Άρα, αν εγώ αγοράσω το μερίδιο σου. Ναι. Πλέον κανένας δεν θα μπορεί να αμφισβητήσει την εξουσία σου. Ναι, αλλά είναι σαν να μου λες να αγοράσω ένα μερίδιο από το σύνολο που ήδη μου ανήκει. Τι να σου πω. Φαινομενικά μπορεί να συσσαγωγικά να φαίνεσαι το κορόιδο. Δεν την άλλη όψη του νομίσματος. Εάν κάμεις την αγορά, θα κατοχυρώσεις την εξουσία σου. Θα σε αφήγω να το σκεφτείς. Να είσαι σίγουρος ότι θα το σκεφτώ. Παύλο μου, εντάξει, κατάλαβες τώρα? Ναι, κυρία, ήταν πολύ εύκολο. Μπράβο, αγάπη μου. Μαρία μου, εσύ? Ναι, ήταν πολύ εύκολο. Μπράβο, αγάπη μου. Ειρήνη μου? Κατάλαβα, κυρία, το θα μην όμως αν το κατάλαβα. Α, μέχρι να εξηγήσω της Ειρήνης, μαζέψτε τα διαγωνίσματα. Εγώ, μαμά. Εντάξει, Αλεξία μου, ευχαριστώ. Δεν το έφερα. Μαμά, η Ευγενία το φέρε. Εντάξει, Ευγενία μου, φέρ' το αύριο. Έχασα το. Έχασες το ή έχωσες το να μην το δούμε. Αλεξία, σε παρακαλώ. Είναι που η δουλειά σου. Εντάξει, δεν είπα τίποτε. Αλλά από ό,τι θυμούμαι, ο βαθμός σου δεν ήταν τόσο καλός για να το δείξεις. Έδειξες το στον παπά σου. παιδιά, ησυχία! Ευγενία, να μιλήσω εγώ με τον παπά σου. Ευγενία, δεν χτύπησε ακόμα το κουδούνι. Ευγενία! Καλά, ρε κοπέλη. Τούτη γυναίκα με τα δίδυμα. Έχει ένα μονόγραμμα. Το Α. Το ίδιο μονόγραμμα έχει το τσιθκιά μου και η φιλενάδα της. Γιατί τα επαναλαμβάνουμε τώρα? Για να τα εμπεδώσουν. Εν το χρόνο μας που χάνουμε.
να ειδοποιηθεί παρά αυτά ο Χριστάκης. Για ποιο λόγο, για να χάσουμε και τούτα που βράμε. Έπιασες την κουβέντα από στο μαμά. Σιωπή, προσχή, δεν τρέπεσαι κορίδα μου τρόσου. Προσβάλλεις τον συνάδελφο σου. Χρειαζόμαστε ενίσχυση μυαλού. Το οποίο ο Χριστάκης διαθέτει σε μεγάλες ποσότητες. Είπα σας για τα δίδυμα. Ναι. Άτε, πάμε. Ο νους της πάστος γυρός. Φτιά, είναι που θυμάσαι για τον τα δίδυμα. Η μάνα τους είσαν τα ταμένα. Πού τα είσαν ταμένα? Περάσα χρόνοι πολύ, εξίασα. Έσου έρχεται τίποτε στο νου, κανένα όνομα? Ο Μιχάλης έκαμε και φωνικό. Αστέτε, έμας κόφτη, συγκεντρώθουν λίγο. Ο Μιχάλης επέθανε. Μας έμας κόφτη, μα το Θεό κόφτη τον. Και να μου κάνει και εμέναν τα ίδια, ώσπου να μου πάρει την ψυχή μου. Να με βάλει να πιωρώσω για τις αμαρτίες που έκαμα. Τούτοι όλοι που θεωρίζαμε, όλοι πκαιρώνουν. Που την ημέρα που εμφανίστηκες μπροστά μας, πκαιρώνουμε και δεν ξοφλούμε. Κόρη, να μου έβρισκε την μορφή της σαν την Αναστασία. Πρέπει να της δώκω την κατέναν της, έναν ντροπή. Παναγία μου, Χριστιανέ μου, ελάωσες με! Συγγνώμη, Χρυσταλίτσα μου. Τι κάνεις, δάμε! Μα πέ μου, παρακολουθείς με? Απλά ακολουθώ σε. Και πάνω σου κολλάω σαν φανελάκι καλοκαιρινό. Παναγία μου, κλείς την πόρτα να με γίνουμε θέαμα. Θέλω σου εγώ μια ερώτηση και μου απαντήσεις ευθέως. Θέλω να σεβαστείς το γάμο μου και να εξαφανιστείς. Τούτο δεν πρόκειται να γίνει. Όσο με διώχνεις, τόσο πιο πολύ θα επιμένω. Καλά να πάθω. Άτε, λάλε να δούμε να μου θέλεις. Θέλω να φύγεις τον άντρα σου και αφήνω μαζί. Άτε πάλε. Και πού να πάμε? Στο άγνωστο. Με βάρκα την ελπίδα. Αν με βάλεις μέσα σε βάρκα, να βουλιάξουμε. Έχω τα κυλούθια μου. Μην υποτιμάς τον εαυτό σου. Είσαι μια θεά. Ναι, αλλά μια θεά του εκτοπίσματός μου θα μπαίνει σε βάρκα. Εμπέζει κανένα κότερο. Κάτι που να σώνει τέλος πάντων. Εσύ είπε το ναι, και αύριο να βλώνω έναν κρουαζερόπλοιο μόνο για μας τους κιό. Παναγιά μου, λαλείς τόσο ωραία που να με σου πω. Θες να μ' ακούεις κάθε μέρα, όλη μέρα. Κοίτα, κοίτα, εγώ... Τι γίνεται εδώ με? Ναι, τούτον που νομίζεις. Άσε, δεν το σώζεις. Εγώ φεύγω γιατί τούτη η κατάσταση δεν μου αρέσει καθόλου. Με φεύγεις, έλα μέσα, μισό λεπτό. Γιατί? Χρειάζεστε κάποιον να σας κρατά το τσερούι? Όχι. Σε πολλά όμορφα, ξέρεις το. Μπορώ να σας κουμαντρώ και σκιό μαζί. Τι? Παράκαμε στο, πιάς τη βάρκα σου και εξαφανίστου. Μα... Μαλλιά, εξαφανίστου είπα. Τώρα, δρόμο. Αν δεν το εντύα στον μπάτσο, θα τον έτωρε σίγουρα από μένα. Αποφάσισες να με μου μιλάς? Πώς σου ήρθε εδώ? Από ό,τι βλέπεις είμαστε μόνοι μας. Εχθές έκαμε ολόκληρη επιχείρηση για να με δεις. Όπως βλέπεις κάπως έτσι λαμβάνονται οι σοβαρές αποφάσεις. Καταλαβαίνω που το πάεις. Εν το πάω κάπου. Πάει που μόνον του. Θέλεις να μου πεις τουλάχιστον τι θέλεις στο θείο μου τον Αρίστον ή αν και τούτο μέρος του σχεδίου? Το θείο σου ήθελα τον για να κάνουμε μια συμφέρουσα συμφωνία. Δηλαδή? Σκέφτομαι πολλά σοβαρά να πουλήσω το μερίδιο μου από τη σχολή. Τι να κάνεις? Τούτον που άκουσες. Ότι είσαι να πω ένα λίγο για να σε χαρακτηρίσω. Πώς δεν τολμήσες να κάνεις έτσι πράγμα? Έπρεπε να κάνω κάτι. Και επέλεξα να κάνω το ότι είναι πιο εύκολο για μένα. Το πιο εύκολο είναι να μας πουλήσεις. Εμπιστευτήκαμε σε, δώσαμε σου μερίδιο μου την κληρονομιά μας. Πουλήσετε μου μερίδιο μου την κληρονομιά σας. Ποιος είναι ο λόγος που θέλεις να εξαφανιστείς? Ποιος είναι ο λόγος?
Εσύ είσαι ο λόγος, Στεφάνη. Εσύ και τα αισθήματα που έχω εγώ για σένα. Πραγματικά, έχω σε μες στο νου μου κάθε ώρα, κάθε λεπτό, δεν μπορώ να σε βγάλω. Ρε Φάνη, είμαι σπίτι και σκέφτομαι σε. Είμαι δαμέ και σκέφτομαι σε. Φιλώ την Ιφηγένεια και βλέπω σε εσένα μπροστά μου. Τι άλλο θέλεις να κάνω, πέ μου τι θέλεις να κάνω. Τι. Χαρά μου, σε παρακαλώ. Για τον άλλο. Πέτρο, αγαπώ σε. Έχουμε ένα μωρό μαζί. Πέτρο, Πέτρο, σε παρακαλώ, με φεύγεις. Αφήσ' με να έρθω μαζί σου. Λοιπόν, εγώ αποφάσισα πως θα κάτσω δαμέ και θα σε κρατώ αγκαλίτσα. Είναι δουλειά σου τούτη. Τι εννοείς? Που ποιον κρύφκες σε ζωή. Γιατί που εμένα όσο να προσπαθήσεις θα τα καταφέρεις. Ιάκωβε, τι σε πιάσε τώρα? Ζωή. Μπορεί να μην μπορώ να δω ακόμα. Αλλά σημαίνει πως είναι ακούω. Εσύ καταλαβαίνω. Θέλεις να καταλάβεις. Με ποιον μιλούσε στο τηλέφωνο? Ιάκωβε, προς Θεού. Εν πολλά προσωπικό τούτο που τη ρωτάς. Προσωπικό? Αν ήταν τόσο προσωπικό, γιατί δεν ευκήγε έξω να απαντήσει το τηλέφωνο? Γιατί έπρεπε να μιλήσουμε για να μου δείξει ξανά πώς είμαι μέρος της δουλειάς της? Ιάκωβε. Ναι, ξέρω. Παρεξήγησα, ναι, τον νομίζω. Αρκετά. Είμαστε όλοι πολλά χωμένοι. Δεν είναι ώρα για κόντρες και καμώματα. Ούτε για ανακρίσεις. Χαίρετε. Καλά και κάμες το. Πού ήσουν? Πιάσε μια αστυνομία γιατί τρέχα. Εγράψασαι? Ναι. Ρε Ιώνα, πού να βρούμε τώρα τα λεφτά να... Μαμά, πρέπει να μου δώσεις 50 ευρώ να με βοηθήσεις. Ας σου δώσω εσένα 50 ευρώ, εγώ μετά τι θα κάνω? Ιωάννα μου. Έλα. Ευχαριστώ. Να σου τα επιστρέψω συντομότερα. Ούτε να το σκεφτείς ότι να πιάσεις λεφτά από τη ζωή. Δώσ' τα πίσω και έλα από μένα. Γεια Αναστασία! Γεια Αναστασία, πού είσαι? Φτιά! Αφτιάτσι ρε! Να που θέλετε πάλι! Φτιά! Δώσ' μου σημασία! Εφέραμε τη Βούλα. Έθελε να σε δει Αναστασία. Μα εμένα? Να μου να με κάνει. Εγύρευκες σας, Ραλή. Ήρθε μου το σταθμό και γύρευκες σας. Κύριε, λέει, σοφέρεστε μου βρείτε καλό παιξίμι με κοτσάκαρι. Να μου κάνεις έναν καφέ. Εμάχω μου να κλείσω τώρα. Πειράζει, πίνω τον έσω. Πέ μου, θέλεις με κάτι? Έθελα καφέ. Μα για να με πελάρει που την εφέρετε δαμέ. Με κάνουν τα δικά μου. Πάρτε την έσω της, ρε. Είσαι πρόσφυγας, α? Που του μόρφου. Εγώ είμαι γέννημα θρέμα χωραΐτισσα. Μα γιατί είμαι δαμέ? Τιά. Ένενες που μας είπες να σε φέρουμε δάμε. Μα εγώ, μέσα στο καπαρέ, μα δεν ντρέπεστε καθόλου ποιον. Μα ποιον καπαρέστε, δε. Εν καφενές δαμ. Εν καφενές. Εν να πιούμε και καφέ. Το λοιπόν, πιάστε την και φαραγγιστείτε όλοι τώρα. Γυρεύκω μια γυναίκα. Μα εν είσαι εσύ. Εσύ, εν είσαι ποτσίνες. Τον τη γυναίκα πρέπει να την έβρω.
Είναι ένα πορτοφόλι. Φαίνεται πολύ παλιό. Ναι, μπορείς να πει. Σαν αγιές φάντασμα. Είδα. Είναι χώρα για αστεία. Χάσες τη μιλιά σου, α. Πού το ήβρες τούτο? Πού με ήβρε, θέλεις να πεις? Εν ώρα για λογοπαίγνια τώρα, ρε Σαββή. Πού το ήβρες? Έξω από την πόρτα μου. Ευχαριστώ. Μια θαυμάστρια. Φταίω. Ξέρω το πως φταίω. Γεμ, του εμ, η λεμ, ουφού. Τι συμβαίνει? Αν φχασέσαι, βρουπλέ. Σε εκεί σε πας. Α, πάει καλά. Κριστάλλα, je suis. Κουά? Je suis poco. Εντάξει, τούτο είναι πράγμα που φαίνεται τζάκι για το πεις, αλλά... Κατάλαβες να μου είπες, ναι. Είπες, εγώ είμαι πολύς. La porte. Άντρε. Γεια σας. Γεια σας. Καλώς τη. Κυρία Λουγιά, σήμερα είπαμε να δεν σε πειράζει να παρακολουθήσουμε όλοι μαζί το μάθημά σου. Α, κανένα πρόβλημα. Να αρχίσουμε. Καλά. Συγγνώμη, εγώ πληρώνω. Καλά, εντάξει, θα μοιραστούμε σήμερα. Κυρία Χρυσταλλά μου, ελπίζω να έμαθες το ρήμα νεμέγα, που σημαίνει αγαπώ. Τα ξέρω το γεγονί του. Je suis, tu suis. Σκάσε, Σπύρο. Ναι, Λουκία μου, έμαθα το. Να το πω εγώ όμως, επειδή θέλω να το θυμούμε. Πέ το, Έλενα μου. J'aime, tu aimes, il aime, nous aimons. Vous aimez, ils aiment. Μπράβο, Έλενα. Εμπουάκου είναι εμένα όλη μέρα. Έκανε μια ενισχυμένα γαλλικά στο σχολείο. Κορή, σε παρακαλώ, πέ μου το και εμένα, αλλά αργά αργά να παίρνω σημειώσεις. Λοιπόν, j'aime. J'aime. Tu aimes. Tu aimes. Σκέφτηκες καθόλου να κάνεις ταχύρυθμα? Όχι, για να είμαι ειλικρινής. Σκέφτου το. Είσαι πάρα πολλά γάλλια. Μπορούσα εγώ να σε διδάξω αν θέλεις. Έχεις ταλέντο. Λοιπόν, με το 3 να ξεφανιστείτε και 2. Αν, ντε, τουά! Κυρία Χρυσταλλά μου, τουά. Τουά. Τι έγινε? Δεν ξέρω, άκουσα φωνή και βγήκα έξω. Μάλλον έπεσε από το μπαλκόνι. Ασθενοφόρο, καλέστε λίγο ασθενοφόρο. Ήδη κάλεσε ο συνάδελφο. Ήταν κάποιο πάνω μαζί τη, είδατε κάποιον? Όχι κύριε, ήταν μόνη τη.
Καλή η σιωπή, αλλά νομίζω στην περίπτωση μας έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Ξέρω το. Λοιπόν. Κουράστηκα, ρε Φιγενία. Πραγματικά κουράστηκα. Γίνονται τόσο περίεργα πράγματα μες στη σχολή που δεν ξέρω εγώ αν αξίζει τον κόπο. Χαρή, η κάθε δουλειά έχει τις δυσκολίες της. Και η δική μας ακόμα παραπάνω. Αισθάνομαι πως έκανα μεγάλο λάθος που επένδυσα στη σχολή. Α, μάλιστα. Και είπε στον Τσφάνη που σου εμπιστεύτηκε ένα μέρος της σχολής της μάμας της και θύμωσε πάρα πολλά. Όχι ακριβώς. Κάτι χειρότερο. Είπα του Αρίστου ότι θέλω να μιλήσουμε. Και πρότεινα του αν ενδιαφέρεται να αγοράσει τις μετοχές μου στη σχολή. Συγγνώμη. Συγγνώμη, γιατί να τα πάρω εγώ τώρα άσχημα. Καλά ρε Χαρή, η Φάνη φίλη σου. Εμπιστεύτηκε σε και εσύ πρότεινε στον Αρίστον που δεν ξέρουμε αν είναι φίλος μας ή εχθρός μας να πάρει το μερίδιο σου. Βλέπεις, κανένας δεν μπορεί να καταλάβει. Εσύ είχα για τόσο λιθοβαθήν άνθρωπο. Ε, νομίζω ότι παλεύκες το μέχρι το τέλος. Ρε φίγαινε, απαλεύκω το όταν ξέρω ότι αξίζει τον κόπο. Και δεν αξίζει τον κόπο η αγάπη και η εμπιστοσύνη μιας φίλης. Φτάνει ρε φίγαινια, φτάνει κανεί δηλαδή. Δεν αντέχω άλλον. Η Φάνη, η Φάνη, η Φάνη, κανεί. Εκουράστηκα. Δεν μπορώ άλλο να κάνω τον ηγέτη, να παίζω τον ιδιοκτήτη. Δεν μπορώ. Εγώ είμαι ηθοποιός. Θέλω να φτιάξω στη σκηνή και να δημιουργώ. Δεν αντέχω άλλο. Θέλω να ξεφύγω από τούτα ούλα. Μάλιστα. Θεέ μου, ξέσπασα. Συγγνώμη. Πραγματικά συγγνώμη. Απλώς έφτασα ως δάμε. Θέλω να φύγω από τις προβληματικές της καταστάσεις. Είπα σου το ξανά, σου ξαναλώσω. Θέλεις να μείνουμε μαζί. Γεια σου, Φάνη μου. Γεια. Είναι έτοιμο να το φάει, έχει ώρα, είναι πεινάθες. Όχι πολλά. Ξάλλου, να περιμένω τον Πέτρο, ναι. Αρχίσαν πολλά όμως, να βάλω να φάμε και τρώει μετά. Να το πιάνεις ένα τηλέφωνο να δούμε τι κάνει. Α, είμαι ο Πέτρος. Ναι. Έλα, Φανή. Συγγνώμη που σας έπαιρα πιο νωρίς. Τι συμβαίνει, πού είσαι? Είμαι στο νοσοκομείο. Τι έπαθες? Εγώ δεν έχω τίποτε. Η Ρεβέκα όμως είχε ένα ατύχημα. Ερχόμαστε. Τι έγινε, πού ερχόμαστε? Η Ρεβέκα είχε ένα ατύχημα. Στο νοσοκομείο μαζί με τον Πέτρο. Πάμε. Είσαι κοντά. Κι αν όσο να σου πω ότι έρχομαι μέσα να με βοηθείς. Εντάξει, αγάπη μου. Έλα, περίμενα σε. Ιωάννα! Πάθηκα δε το μωρό μου. Πέτρο. Πέτρο το μωρό μας. Κρατάς το κλειδί? Όχι. Έδωσα το πίσω, ε. Δεν θεωρούσα σωστό να κρατώ τα κλειδιά του σπιτιού του Στέφανου. Τι μπορεί να έγινε τώρα? Δεν ξέρω, πάντως είναι πολλά ανησυχητικό τούτο. Και αν σκεφτώ και τούτα ούλα που έγιναν τελευταίως, ο νους μου πάει στο χειρότερο. Καλά τώρα, η αστυνομία γιατί το κυρεύει όμως? Δεν μας είπα συγκεκριμένα. Πάντως το μόνο σίγουρο είναι ότι έμπλεξε κάπου πολλά άσχημα. Είπε σίγουρο για σένα. Ανησυχώ να μην του έκαναν κανέναν κακό. Την τελευταία φορά να χτυπήσαν τον πάρα πολλά άσχημα. Σοφία, τι καπνίσαμε? Περαστική.
Εσύ. Για όνομα του Θεού, ρε Σοφία. Έχουμε ένα μωρό μαζί, αν το ξέχασες. Όχι, Μαριάννα μου. Δεν το ξέχασα. Απλά συμπεριφορά του Φώτη τώρα τελευταία είναι πολλά ύποπτη. Και σήμερα το πρωί, Φώτη μου, που σε ρώτησα τι δουλειές έχεις να κάνεις, γιατί μου είπες ότι να έρθεις να δεις το μωρό. Παναγία, πήρκε να παθαίνει τίποτε κακό. Και εμείς εντούτον που ελπίζουμε, να είναι καλά. Αλλά επίαμε σπίτι του, ένετζαμε. Πιάνουμε τον τηλέφωνο, ένα πάντα. Πάντως έχω κακό προαίσθημα, να. Ο Στέφανος δεν θα εξαφανίζεται έτσι τη στιγμή που ξέρει ότι ο Ιάκωβος ενταμπεί από στιγμή σε στιγμή στο χειρουργείο. Και ποιος είναι αυτός ο φίλος σου που να συνεργαστείτε? Ο Φώτης. Ποιος Φώτης? Ο Φώτης. Ο φίλος της Σοφίας, που είναι θεία της Νατάσας, γυναίκα του Πανίκου. Πανίκου, ξέρεις το? Ο Λουκάς ποιος είναι? Ο Λουκάς είναι ο τύπος για τον οποίο με παρέτησε η Ρεβέκα. Είχε σχέση μαζί του όλο το καλοκαίρι. Και όπως φαίνεται, έτσι είναι το μωρό. Σωστά, Πέτρο. Μαμά, σοβαρά μιλώ. Αν δεν έρθει ο παπάς στη ζωή, δεν θα γίνει χείριση. Εν κάνει που έκαμες όσα έκαμες. Που έβαλες σε κίνδυνο τη ζωή μου και της οικογένειας μου. Έρχεσαι δαμέ τώρα να μου πεις ότι σου διατάραξα την ηρεμία σου. Η δική μου ηρεμία, πού πάει, α! Ρωτώ σε! Έκαμε στη ζωή μας άνω κάτω. Και έρχεσαι εδώ να μου παίξεις το θύμα. Ξέρεις κάτι, λυπάμαι. Λυπάμαι πάρα πολύ που δεν είσαι φορέας του AIDS. Λυπάμαι πραγματικά που τα αποτελέσματα σου ήταν αρνητικά. Θα σου άξιζε να πεθάνεις, γιατί είσαι ένας αχάριστος, ένας άχρηστος, ένας άκαρδος. Έξω που να με έξω από το γραφείο μου τώρα. Έξω που να με εξαφανίσουν. Έξω.